το Πατριαρχείο Μόσχας στοχοποιεί την ελληνική εκκλησία για τον γάμο ομοφύλων. Τραγικό γεγονός. Η ψήφιση του νομοσχεδίου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών από την Βουλή την περασμένη Πέμπτη απασχόλησε εκτενώς τον ξένο τύπο, καθώς η Ελλάδα έγινε η πρώτη ορθόδοξη χώρα που νομιμοποιεί τον γάμο ζευγαριών του ίδιου φύλου. Το γεγονός σχολίασε και η Εκκλησία της Ρωσίας. Τα μέσα ενημέρωσης της χώρας φιλοξένησαν δηλώσεις εκπροσώπων του Πατριαρχείου Μόσχας, οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το φλέγον αυτό ζήτημα. Ο αρχιερέας Ιγκορ Γιαμτσούκ, αντιπρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, χαρακτήρισε τραγικό το γεγονός της νομιμοποίησης του γάμου ομοφύλων στην Ελλάδα, σχολιάζοντας πως σύμφωνα με τον ίδιο, η ελληνική εκκλησία με το κρατικό της καθεστώς δεν μπόρεσε να εδραιώσει το ποίμνιό της για να αποτρέψει την αποδεικτική παραβίαση των παραδοσιακών ηθικών θεμελίων, αναφέρει στο πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Ο Ιγκορ Γιαμτσούκ πρόσθεσε ότι σημάδια πνευματικής υποβάθμισης στην Ελλάδα εμφανίστηκαν αρκετά χρόνια νωρίτερα, όταν δημιουργήθηκε η σχισματική λεγόμενη Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας. Το 2018, πολλοί Έλληνες ιεράρχες και κληρικοί, για στενούς εθνικιστικούς λόγους, έκλεισαν τα μάτια στην καταπάτηση των εκκλησιαστικών κανόνων από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως και στη συνέχεια αναγνώρισαν και έκαναν εκκλησιαστική κοινωνία με πρόσωπα που βλάσιμα παρίσταναν τους επισκόπους, αλλά ποτέ δεν ήταν τέτοιοι, είπε ο Γιαμτσούκ. Κατόπιν, με διάφορα τραβηγμένα προσχήματα, η ελληνική εκκλησία άρχισε να διώκει αυτούς που υπερασπίζονταν την κανονική αλήθεια. Τώρα είναι πολύ φυσικό οι Ορθόδοξοι στην Ελλάδα να έχουν βρεθεί ανίσχυροι απέναντι στις άθεες δυνάμεις του κόσμου, κατέληξε ο Γιαμτσούκ. Το άρθρο καταλήγει. Να θυμίσουμε ότι το ελληνικό κοινοβούλιο ψήφισε νόμο που νομιμοποιεί τους γάμους ομοφύλων ζευγαριών και την υιοθεσία παιδιών από αυτά. Και έτσι η Ελλάδα έγινε η πρώτη Ορθόδοξη χώρα που επέτρεψε αυτόν τον γάμο. Από την πλευρά του, ο Βαχτάν Κιψίτζε, αναπληρωτής πρόεδρος του Συνοδικού Τμήματος του Πατριαρχείου Μόσχας για τις σχέσεις της Εκκλησίας με την κοινωνία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Ρωσία 24, τόνισε πως ο νόμος για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, τον οποίον ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων, έρχεται σε αντίθεση με την χριστιανική ιδέα της οικογένειας. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.